Θέλω να εξηγήσω κάτι. Όταν μιλάμε για προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων, δεν αναφερόμαστε με αμυντικούς όρους. Δεν γίνεται δηλαδή αυτή η υπηρεσία, δεν έχει αυτή η υπηρεσία σκοπό να προστατεύσει την Ευρώπη από εχθρούς. Αυτό είναι η δουλειά των εθνικών αμυντικών συστημάτων. Και να κάνει όμως με κάτι πολύ σημαντικό που τον τελευταίο καιρό εξαιτίας των ανεπαρκειών και των αδυναμιών που υπήρχαν στην Ευρώπη, απεδείχθη στην πράξη ότι υπήρχαν δυσκολίες στην καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών και των προσφυγικών ροών. Αυτό λοιπόν σήμερα ξεκίνησε επίσημα ως πρόγραμμα από την Βουλγαρία. Γιατί τώρα επελέγει η Βουλγαρία? Γιατί η Βουλγαρία, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, είναι οι χώρες που δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση. Εκεί λοιπόν έπρεπε να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα ότι αυτές οι χώρες δεν είναι μόνες τους και ότι από εδώ και πέρα, μέσα σε πνεύμα αλληλεγγύης και συνεργασίας, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες θα συνεισφέρουν σε προσωπικό, σε εξοπλισμό και σε μέσα, ώστε αυτός ο νέος οργανισμός, αυτή η νέα υπηρεσία να αρχίσει να λειτουργεί άμεσα. Υπολογίζουμε ότι μέσα σε 3 μήνες από τώρα θα έχει πλήρως εξοπλιστεί και στελεχωθεί. Υπολογίζουμε δηλαδή περίπου να έχουμε 1000 άτομα και βεβαίως όλα τα διαθέσιμα μέσα στην υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Συνοριακτοφυλακής, όπως ελικόπτερα, αεροπλάνα, μηχανήματα και εξοπλισμός. Βρισκόμενος δίπλα από τον αγαπημένο μου Εύρο, προτίμησα να γυρίσω στην Αθήνα έστω για μια μέρα, περνώντας και από εδώ, από την Αλεξανδρούπολη, που είχα τη χαρά πριν από λίγο να βρεθώ με παλιούς καλούς μου φίλους και να μάθω βεβαίως και για τα προβλήματα που απασχολούν τον νομό Εύρου. Γνωρίζετε ότι έρχομαι πολλές φορές με τις παλαιότερες δε πολιτικές μου ιδιότητες, ήμουν συχνός επισκέπτης του νομού και ξέρω πόσο σημαντικός είναι ο νόμος Εύρου για την Ελλάδα γενικότερα και πόσο περισσότερη προσοχή πρέπει να δοθεί τόσο από την ελληνική πολιτεία όσο και από την Ευρώπη, ώστε να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες και για την ανάπτυξη και για την πρόοδο και βεβαίως να ενισχυθούν και οι υπηρεσίες που διαχειρίζονται ένα μέρος της μεταναστευτικής και προσφυγικής πίεσης.